Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Τιμή πάμε ολοταχώς για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πριν δώσουμε πάλι το λόγο στον κύριο Κουστούδα, εντάχει να κάνουμε μια περασιά από τα μηνύματα εδώ που δεν προλάβαμε σήμερα να τα σχολιάσουμε. Καλή επιτυχία στον πρόεδρο και προπονητή της ομάδας Φίλια Αγίου Αθανασίου. Το είπαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δάσκαλε, λέει, θέλουμε την εκπομπή σου μαχητική και αποκαλυπτική. Έλα, πείτε τα όλα με τον Χαριτονίδη. Εμείς αυτά που ήταν να πούμε, να ενημερώσουμε όλους τους ακροατές. Τα λέμε, δεν κρύβουμε τίποτα, δεν παίζουμε το παιχνίδι κανένας και δεν φοβόμαστε τίποτα και κανέναν. Έτσι, Γιώργη. Εγώ είμαι παράγοντας εν ενεργεία και μπορούμε να με καλέσουμε με κάποιο άρθρο του ΚΑΠ. Μπράβο. Ξέρω πώς θα το απαντήσω αυτό το άρθρο. Με κατάλαβες. Πολύ ωραία. Τι έκαναν οι Ένωση Οικειών και η Δόξα Πενταλόγου σήμερα. Η Ένωση Οικειών, είπαμε, κέρδισε 1-0. Η Δόξα Πενταλόγου εδέχθη 5 τέρματα. Έχασε 5-2. Τι στόχους έχει φέτος ο Άκου για Αθανασίου, τους είπατε. Νομίζω ότι τα εξηγήσαμε, ναι. Ναι. Γιατί χάθηκε, λέω, ο κατανόμαστος και δεν τηλεφωνεί. Αυτά είναι λίγο προβοκατόρικα τώρα τα μηνύματα. Γιώργη, καταλαβαίνεις που απευθύνονται. Καλή δύναμη στον πρόεδρο και προπονητή του Αγίου Αθανασίου, κύριε Κουστούδα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή μας και να πούμε για τη ΔΕΛΤΑ Εθνική. Είπαμε από τον ΠΑΟΚ Κουφαλίων, μια ιστορική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ Κιμήρου Μαλγάρου λέει: δεν πεθαίνει όσοι κακέ και να βγάζουν κάποιοι εναντίον του τέλος. Προφανώς εδώ αναφέρεται εκεί στον Ολυμπιακό Κιμήνο που δεν έχουν τόσες καλές σχέσεις με τα Μάλγαρα κτλ. Να τα βρουν, να τα βρουν, να τα βρουν. Να τα βρουν, αλλά δεν βλέπω να τα βρίσκουν. Πες στον Ηλία να τα βρουν. Ηλία, να τα βρείτε. Επιθυμία του κυρίου Χαριτονίδη. Ο Άγιος... Αυτό που κάνω εγώ με το Καρατάζο. Θα ενοποιηθεί με το Φίνικα. Ηλία, βρείτε τα εκεί. Σε σύντομο διάστημα. Και μάλιστα λίγο συντόμως. Ο Άγιας Αθανάσιος μπορεί να χτυπήσει άνοδο φέτος. Ναι ή όχι, φυσικά. Το είπατε, κύριε Κουστούδα, φυσικά και αυτό είναι ο στόχος. Αυτό θα διεκδικήσουμε. Μπράβο. Πάνω προς, λέω, Πόλων Πόντου εκστρατεύει στους Γαλατάδες για την νίκη και την άνοδο. Ρωσονέρι. Μας βλέπουν και οι οργανωμένοι εκεί που θα μα δουν. Θα φέρει την Καλαμαριά εδώ να μιλήσει. Μα θα τη φέρουμε εδώ, θα γίνει καμό. Μίλησε με τον Αχιλέα του Χαραλαμπίδη. Με τον κύριο Χαραλαμπίδη, μπράβο. Με τον Ιωσήφιδη. Μπράβο, ναι. Με τα παιδιά πήγαμε. Απλώς ο κύριος Ιωσήφιδης να τελειώσει τώρα τις εκλογικές του υποχρεώσεις. Πήγαμε μετά τις εκλογικές περιόδου. Σε ευχηθήκαμε. Νόμιζα θα έλεγε τη νέα πορεία, Γεώργια. Δεν είμαι εγώ τη νέα πορεία, ούτε ενώτικη κίνηση. Για ποιο λόγο έδιωξαν τον προπονητή τη Πολύχνη, τον Παπαδόπουλο, προφανώς μάλλον. Απλά να πω μια κουβέντα. Μια κουβέντα όμως. Ξέρω από πού προέρχεται το μήνυμα αυτό. Ναι, ναι. Απλά τους λέω ένα πράγμα. Μπράβο. Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε την απομάκρυση. Μπράβο. Του εκλεκτού προπονητή. Ναι, ναι. Και καθηγητή κυρίου Κώστα, ναι, ναι, Παπαδόπουλου. Μπράβο. Σεβάστηκα την απόφαση. Και πειθάρχησες, φαντάζομαι, έτσι. Περιμένω τα νέα αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Εδώ λέει και ένα μήνυμα, μας λέει να καλέσουμε κύριο Κουστούδα στην εκπομπή μας και τον τερματοφύλακα Στέργιο Γιακουμή, γιατί είναι, λέει, καλό παιδί και το αξίζει. Εντελώς τυχαία, προχθές βρέθηκε με το παιδί, το κάλεσα εδώ. Αλλά δυστυχώς, επειδή είναι σε επαγγελματική ομάδα, όπως μου είπε, πρέπει να πάρει άδεια από τους υπευθύνους της ομάδας, από τη διοίκηση, γιατί εκεί έχουν κάποιους νόμους, κάποιες υποχρεώσεις δεν μπορούν να τις παραβούν. Δεν έχει συμβόλαιο και υποχρεώσεις. Έχει συμβόλαιο και υποχρεώσεις. Αλλά μου είπε πολύ ευχαρίστως, βλέπει την εκπομπή μας, γιατί και αυτός ξεπίδησε από το ρεσιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και έχει όλη τη διάθεση να έρθει, αλλά πρέπει πρώτα να πάρει άδεια από τον ΠΑΟΚ. Γιάννη, γιατί νομίζεις και ο ρεσιτέχνης, ο παράγοντας ή ο διαιτητής ή ο προπονητής, ναι, ναι, δεν έχουν προβλήματα και δεν υπάρχουν κανόνες? Μπράβο. Είναι όλοι εγκλωβισμένοι σε έναν ΚΑΠ που το ψηφίζουν κάποιοι πρόεδροι. Μπράβο. Των ενώσεων, οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα άλλο από την καρέκλα εκεί. Πολύ ωραία. Στις ενόησεις. Ο Στέλιος ο Γιακουμής, ναι, είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι ένα παιδί που ξεκίνησε. Μπράβο. Από τον Ολυμπιακό Κιμήνο. Σωστά. Αναδείχθηκε μέσα στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία. Κατάφερε, πήγε στον Αγροτικό Αστέρα. Έκανε πορεία επαγγελματική. Αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο και έφτασε στον ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει και στην Εθνική Ελλάδος. Εγώ το είχα πει πριν από 5 χρόνια περίπου, ναι, στον πρόεδρο των Κιμήνων. Και μπορεί να με διαψεύσει αν λέω ψέματα. Το λέω δημόσια για πρώτη φορά, ότι ο Στέλιος ο Γιακουμής κάποια στιγμή θα το χαιρόμαστε σε επαγγελματικά σωματεία και να που ήρθε η ώρα να το χαιρόμαστε. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, να είναι γερός. Καλή επιτυχία στο Στέλιο, είναι και πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Χαμηλών τόνων, προσγειωμένο, λογικό, δουλευτάρης και του αξίζει και... κάθε επιτυχία, έτσι. Έτσι ακριβώς. Η έννοια των ερασιτεχνικών σωματείων. Και είναι το καμάρι τώρα των Κιμήνων, γιατί τα Κιμήνα δεν βγάλαν μόνο τον Γιακουμή, βγάλαν και άλλους ποδοσφαιριστές. Πολύ ωραία. Ευχόμεθα τα καλύτερα στο Στέλιο Γιακουμή, λοιπόν. Αλλά όλο ΠΑΟΚ, όλο ΠΑΟΚ. Σχολιάστε, λέει, την επίθεση του πρόεδρου της Ευσημής στους διαιτητοπατέρες. Αυτό το είπαμε προηγουμένως. Έκανε μια επίθεση. Καμιά επίθεση. Αυτές δεν είναι. Είναι αγαπητή λύκια. Επίθεση θα πει ότι δεν σας δέχομαι στην Ένωση. Από τη στιγμή που τους δέχεται στην Ένωση και συνεργάζεται, απλώς δεν θέλει χαριεντίσματα. Μπράβο, θέλει, ναι, παλικαρίσιες
σκέψεις και απόψεις. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μου. Τέλος, δεν ήμουν είχε κάποιες λεκτικές αψημαχίες εκεί με κάποιους διαιτητοπατέρες. Εγώ δεν ήμουν, αλλά όπως διαβάζαμε στον τύπο. Έτσι. Λίγο παρορμητικός. Κάποιοι διαιτητοπατέρες τον επιτέθηκαν εκεί μετά, κοίταξε, για τα λεγόμενα του. Όταν ο άνθρωπος είναι σε αυτή την ηλικία και βρίσκεται στον χώρο και προσφέρει και έχει ακένουτες γνώσεις και δίνει προτάσεις. Μπράβο. Ας μάθουν κάποιοι να υλοποιούν τις προτάσεις του. Πολύ ωραία. Εγώ ήμουν πολλές φορές αντίθετος σε πολλά πράγματα με τον Διονύση τον Ψωμιάδη, αλλά τα θετικά του είναι περισσότερα από τα αρνητικά. Τα αρνητικά είναι λόγω ηλικίας. Τα θετικά του είναι πολλά. Ας κερδίσουμε τα θετικά του. Τι έγινε, όταν το συναντούμε. Όταν λέμε η Ένωση πέτυχε, και ακόμα όταν είναι τον Ολυσαρίδη. Τον έστειλε στην Αραπιά σήμερα. Τον είπε για την ηλικία σήμερα τον άνθρωπο. Όταν ήταν στην Ένωση και ο Ολυσαρίδη. Ο Λυσαρίδης μεν είχε το ήθος και είστε και φίλοι που να μην ήσασταν και φίλοι. Ναι, ναι. Στο ήσυχο στυλ, αλλά τη δουλειά την έκαναν όλοι. Μπράβο. Ο Διονύης. Και τα γήπεδα και τα παιδικά, γιατί κάποιοι βγαίνουν σε εφημερίδες και λένε: εγώ το 85 μπράβο. Σε εντολή ο Λυσαρίδης και Ψωμιάδης και ασχολήθηκα με τα αεραστεχνικά. Μπράβο. Ήσουν υπάλληλοι στην Ένωση. Ήσουν πάλι τα έβαλε με τον κύριο Πιλάβη, τον κύριο Γραμμένο τώρα. Να μην ηγούνται και λένε. Τα αεραστεχνικά παιδικά ξεκίνησαν από το 80-81, από τα ανεπίσημα που είχε ο ΠΑΟ. Δεν τον έχεις αφήσει χωρό κλαρίντο και τον πρώην πρόεδρο να λέμε τις αλήθειες. Γι' αυτό και βραβεύσανε τον Σάββατο Ναυραμίδη. Πολύ ωραία. Το πρόβλημα είναι ότι η Ένωση είναι αυτή τη στιγμή χωρίς διοίκηση. Να πάνε αύριο να δώσουν όλοι τα χέρια, μπράβο. Να σταματήσουν το δικαστήριο και να έρθουν να κάνουν εκλογές. Ακριβώς. Τις εκλογές θα τις κάνει η απερχόμενη εκείνη διοίκηση που τις προκήρυξε. Και ας αφήσουν τα δικαστήρια. Θα κερδίσει κάποιος, θα κάνει έσταση ο άλλος. Λοιπόν, Γιώργη, βάλε μια τελεία για να πάμε παρακάτω. Δεν έχουμε λέει κανένα πρόβλημα με τον Ολυμπιακό Κοιμήνο, κύριε Χαριτονίδη. Όλα καλά. Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΟ Κοιμήνων Μαλγάρων, Ηλίας. Τον Ηλία Πέστονα τον αγαπάω πάρα πολύ. Ορίστε. Και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Καρατάσοβα, αλλά αφήσει και θέση. Ναι. Πρέπει να έρθει ο Καρατάσοβα με το Φίνικα, είμαστε στην ίδια γραμμή. Μπράβο. Έχουμε το ίδιο γήπεδο. Φιλοξενούμε στο γήπεδο που το χτίσαμε εμείς. Πολύ και αυτή. Και του λέω αύριο θα μπει ένα άλλο δήμαρχο, θα σα διώξει. Πού θα πάτε, παιδιά, ελάτε ενωθείτε. Κύριε Κουστούδα, ένα μήνυμα για εσά. Δεν ξέρω, συγγνώμη Γιώργο, αν θέλετε να το απαντήσετε. Α μα πει ο κύριο Κουστούδα που είναι λέει στο σύνδεσμο προπονητών, αν οι συνάδελφοί του παρέχουν δελτίο παροχή, κόβουν δελτίο παροχή υπηρεσιών. Θέλετε να τα απαντήσετε αυτό, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το είδατε, φαντάζομαι, πέρασε κάποια στιγμή. Αυτό έχει συνάρτηση με την προκήρυξη. Έχει πολύ, είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα και έχει πολύ βάθο για να το αναπτύξουμε. Ναι, ναι. Θα πω περιληπτικά μερικά περιληπτικά και περιεκτικά, κύριε Κουστούδα. Πολύ ωραία. Με τον νόμο του κυρίου Ορφανού είχε αναδειχθεί ο προπονητή. Ως επαγγελματίας, ως επάγγελμα δηλαδή. Αν ίσχυαν όλα τα δικαιώματα που αναφέρονταν, φυσικά όχι μόνο πρέπει να κόβει δελτίο παροχής υπηρεσιών, θα ήταν και ελεύθερος επαγγελματίας στον οργανισ... θα ήταν και ελεύθερος επαγγελματίας με κανονικά με μπλοκά και θα κόβε. Όταν όμως μιλάμε για μη εφαρμογή του κανονισμού που δεν εφαρμόζεται ή εφαρμόζεται κατά περίπτωση σε μερικά πράγματα και οι προπονητές δεν έχουν δικαιώματα παρά μόνο υποχρεώσεις, τότε και δουλεύουν στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, είναι λογικό να μην έχουν ούτε συμβόλαια, ούτε να προσλαμβάνονται ούτε, με ούτε υψηλές αμοιβές. Μπράβο. Σύμφωνα με τα δεδομένα που πρέπει να κυριαρχούν, γιατί υπάρχουν προπονητές οι οποίοι δουλεύουν για 200 και 300 ευρώ και οφείλω να το καταθέσω εδώ. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, άρα γιατί μπλοκάκι να κόψουν. Σωστά, έχετε δίκιο. Πρώτα πρέπει να, έχουν, να δούμε τα δικαιώματα τους και μετά να δούμε τις υποχρεώσεις. Τις υποχρεώσεις. Μπράβο, ταυτόχρονα αυτά. Και αυτά είναι αμοιβαία. Απλώς επάνω σε αυτό θέλω να προσθέσω εγώ το εξής, ότι οι προκηρύξεις ιδιωτικές αυτές οι βάες σωματείων με ενόηση ή ΕΠΟ, οι οποίες έρχονται κάθετα και πιέζουν τα σωματεία, είναι λαθασμένες. Γιατί είναι λαθασμένες? Δεν μπορούν να με λένε εμένα η Α1 και η Α υποχρεωτικά θα έχει προπονητή. Από το σύνδεσμο. Συνεχίστε, σας απαντήσω, ναι, από το σύνδεσμο, το νόμιμο με το πτυχίο του και με τις καταστάσεις. Και να έρχεται κάποια άλλη περίπτωση από τον κύριο Μπατάκη και, ή το Μάκη του Σεντελίδη, αυτούς που είναι σε μια επιτροπή που δίνουν τα καινούρια δελτία. Μπράβο. Και λένε, εσύ που είσαι καθηγητής σωματικής αγωγής, το δελτίο, το επάγγελμα αυτό δεν μπορεί να το κάνεις αν δεν πάρεις την πιστοποίηση με τον καινούριο κανονισμό της UEFA Β, Α και τον Ατάλο. Και λέω εγώ, γιατί γίνονται όλα αυτά? Δηλαδή δεν δίνεται η δυνατότητα σε αυτό που πάει 4 χρόνια στο πανεπιστήμιο και εσύ ο ίδιος, κύριε Σεντελίδη, το δίνεις το δίπλωμα σαν καθηγητής, έρχεσαι μετά από την ΕΠΟ και λες όχι να μην το πάρει.
κάνω σαν καταγγελία αυτό το πράγμα. Ναι, να σας πω. Να μας απαντήσει λίγο, Γεώργιο, για να τρέξει. Έχουμε πει γιατί να τελειώσουμε. Ναι. Άρα, κύριε Χουστούγα, ναι. Για μένα είναι το ελεύθερο και δεν μπορεί κανένας να με δεσμεύει όταν από την άλλη την πλευρά δεν υφίσταται το τιμολόγιο ή δεν το προσλαμβάνω σαν υπάλληλο με ΙΚΑ. Διότι είμαι ανοιχτό σαν σωματείο στο ΣΔΟΕ, στην εφορία, Χρήστο. Φυσικά. Δεν μπορώ να καλύψω παραπάνω από το 1 τρίτο των οδηπορικών. Νομίζω όμως ότι η προκήρυξη γίνεται βάσει κάποιων προϋποθέσεων που θέτει η Ένωση. Η Ένωση λοιπόν, όταν κάνει την προκήρυξη και λέει ότι όλα τα σωματεία της Α1 και της Α κατηγορίας θα πρέπει να απασχολούν προπονητή και μάλιστα πτυχιούχο και μάλιστα και μέλος του συνδέσμου. Ενός συνδέσμου. Εγώ αναγνωρίζω το συνδέσμο. Ωραία, μέχρι εδώ. Έχει μία λογική αυτό. Το προσλαμβάνω. Η λογική ποια είναι. Όχι, πρώτα να δούμε τη λογική. Ναι. Ποια είναι η λογική. Ότι ο προπονητής που παίρνουν είναι κάποιος αναγνωρισμένος. Ναι. Είναι κάποιος που γνωρίζει το αντικείμενο. Πολύ ωραία. Θα κάνει μία σημαντική δουλειά. Δηλαδή θα αναπτύξει το άθλημα. Ωραία. Άρα αφού θα αναπτύξει το άθλημα, μιλάμε για έναν επαγγελματία. Χρήστο, έτσι δεν είναι. Με αναγκάζουν να τον πάρω. Τον πήρα. Αυτή τη στιγμή είναι ανάγκη, ξέρεις, γιατί... Κύριε Χαριτονίδη, να σας πω κάτι. Λέει, το πρέπει να πάρετε υποχρεωτικά. Ξέρετε πόσα σωματεία, να το κάνουμε μόνο στην Α1 και Α κατηγορία, δεν έχουν σήμερα πτυχιούχους προπονητές. Είναι αρκετά. Υπάρχει μια ελαστικότητα από την Ένωση. Αν γίνει πλήρης εφαρμογή. Υπάρχει ελαστικότητα. Ναι. Μα τότε όμως πρέπει να υπάρχει και ελαστικότητα σε αυτό που ακριβώς αναφέρει ο κύριος που κάνει το ερώτημα και λέει αν τιμολόγιο. Πρέπει να κόβουν τιμολόγια. Υφίσταται η ελαστικότητα. Γιατί πολλά σωματεία, όταν βλέπουν ότι με τον προϋπολογισμό βγαίνει παραπάνω το κονδύλιο, δεν μπορούν να τον καλύψουν από τους απολογισμούς των οδηπορικών. Κύριε Χαριτονίδη, όχι. Η Γενική Γραμματεία μας δίνει, Χρήστο, το δικαίωμα να έχουμε απαλλαγή των χρημάτων των κρατικών κατά 1/3 από οδηπορικά. Εκεί μέσα βάζουμε τον προπονητή. Έχετε αν όμως το κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο. Κύριε Χαριτονίδη, αναγνωρίζετε ότι ο προπονητής είναι γνώστης του αντικειμένου. Ναι. Έχει πάει σε μια σχολή. Ναι. Έστω υποτυπωδώς. Γι' αυτό παίρνω το νόμιμο προπονητή. Ναι. Αναγνωρίζετε ότι πρέπει να είναι παιδαγωγός. Πρέπει να είναι ψυχολόγος. Ναι. Πρέπει να είναι γυμναστής. Έχει μια ολοκλήρωση. Πρέπει να είναι coach. Όλα, όλα. Είναι μια φυσιογνωμία, δηλαδή, μια φυσιογνωμία που έχει πολλούς παραμέτρους. Πολλές γνώσεις. Άρα είναι ένας ηγέτης του σωματείου. Ναι, ναι. Ο ηγέτης του σωματείου δεν πρέπει να αναγνωρίζεται και να αμείβεται. Ναι. Μου φέρνετε ένα ιδιωτικό συμβόλαιο και το υπογράφω. Πολύ ωραία. Αλλά μπορείτε να μου πείτε πόσα σωματεία. Τι πρέπει να παίρνω από σένα. Τι πρέπει να παίρνω από σένα. Να το κάνουμε συγκεκριμένο το θέμα. Ναι, ναι. Στην Α1 ή στην Α κατηγορία έχουν συμβόλαιο. Θα σας πω κανένας. Τυπικό είναι το συμβόλαιο. Γιατί από τη ξέρετε, στιγμή, γιατί, κύριε Χαριτονίδη, από τη στιγμή που έχω ένα συμβόλαιο ιδιωτικό. Να σας το προσωποποιήσω λίγο, ναι, το θέμα. Ναι, ναι. Είχατε προπονητή τον κύριο Παπαδόπουλο. Ναι, ναι. Ο οποίος είχε και επαγγελματική νοοτροπία. Ναι, ναι. Αφού δουλεύει σε επαγγελματικά σωματεία. Αν είχε υπογράψει συμβόλαιο. Ναι. Θα το διώχνατε και αν είχε ένα σωρό παραμέτρους που θα έλεγε ότι σε περίπτωση που θα το δώσετε, θα τον πληρώσετε και όλα ρήτρες, τα δουλευμένα, ναι, 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 κτλ. Οι ρήτρες σημαίνουν ότι και ο ανάλογος προπονητής θα είναι ένομος ως προς το θέμα του τιμολογίου ή της πρόσληψης του με ΙΚΑ. Φυσικά. Αυτή είναι η πλήρης έννοια. Φυσικά. Εκεί δεν μπορούμε να πάμε. Να σας πάμε πω κάτι, στην ελαστικότητα. Να σας πω κάτι για να το, ναι, τελειώνουμε. Ο προπονητής που είναι και δημόσιος υπάλληλος μπορεί να ζητήσει άδεια για δευτερεύουσα απασχόληση, έτσι λέγεται. Ναι, ναι. Και μπορεί να κάνει συγχρόνως και τα δύο και να πληρώνει και τις νόμιμες κρατήσεις και να πληρώνει ΙΚΑ και να κόβει δελτίο παροχής υπηρεσιών. Θα δώσει τα σωματεία αυτά. Οι προπονητές γι' αυτό αγωνίστηκαν. Και χάρηκαν όταν έγινε ο κανονισμός σπουδών, ο κανονισμός προπονητών, με συγχωρείτε, επιτρέψτε μου να σας πω. Ναι. Και μάλιστα είχαμε βραβεύσει τον κύριο Ορφανό, ναι, ναι, για το γεγονός ότι εμείς προσπάθησε να το κάνει επαγγελματία τον προπονητή. Ναι. Και είπαμε ότι πλέον βάλαμε σε μία σειρά κάποια πράγματα των προπονητών. Ναι. Πιστέψαμε δηλαδή ότι πλέον πάμε προς τα μπρος.